Ωραία συνεργασία. Εδώ βγαίνει ένα τρίγωνο με τον Ντόνσο. Να γυρίζει την μπάλα στην περιοχή για την κεφαλιά στα δίχτυα. 2-1 από τον Νίκο Μαρτίνες το 75. Με κεφαλιά ο Νίκο Μαρτίνες δίνει προβάδισμα στον Άρη. Κίνηση του Γιουνές, αυτόν ψάχνει, είναι ανάμεσα σε δύο. Μπάλα πέρασε και φτάνει στο Ματέο Γκαρσία που είναι ένας με έναν με τον Κούτρι. Τον έβαλε στην περιοχή και βγάζει την μπάλα στο Βαλεριάνο, ο οποίος προσποιείται και έχει την μπάλα στο δεξί. Συνεχίζει αφού το επιτρέπει και η άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα σουτ δεν είναι καθόλου καλό. Μαρτίνες προσποιείται και κάνει το σουτ 2-1 στο 74. Ο Άρης μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα ο Βαλεριάνο φτάνει ως εκεί. Το σουτ του Γκαρσία δεν είναι καλό, αλλά η μπάλα στρώνεται στο Μαρτίνες, προσποιείται και σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη στα 15 παιχνίδια με τη φανέλα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ένα πάρα πολύ καλό φάουλ και λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, ο Άρης κερδίζει εκ νέου φάουλ. Αυτή τη φορά αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Μαρτίνες, δεν θα αστοχήσει. Εξίσου όμορφη εκτέλεση και 3-1 τελικό αποτέλεσμα Άρης Όφη. Η πίεση των κίτρινων απέδωσε καρπού στο 22. Ότι κυνηγήρισε μέσα στην περιοχή στο Μαρτίνες που με πλασέ έκανε το 0-1. Με τον Αργεντινό να μην πανηγυρίζει τον γκολ καθώς είχε περάσει μια τριετία στο Αγρίνιο.